ότι χρησιμοποίησατε, εργαλειοποιήσατε και το μίσος και την τοξικότητα στη ρητορική σας και το ψεύδος και το έβαλε στο τραπέζι και τη στάση σας με τη συμφωνία των Πρεσπών. Λέει, την αντίστοιχη υποκρισία επιδείξατε και στην ιστορία της συμφωνίας των Πρεσπών. Για να συμπληρώσω κάτι, είπε κιόλας ότι διώξατε ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν πώς να διαχειριστούν το προσφυγικό. Πολιτικά φαντάζομαι, κύριε Βαρεμένε. Με το που βγήκατε, τι όχι πολιτικά, είπατε ότι διώξανε ανθρώπους που ήξεραν. Λέτε, το λόγο για το οποίο τον κάνανε. Ναι, ότι φεύγαν από τις θέσεις τους άνθρωποι που ξέραν πώς θα διαχειριστούν το προσφυγικό για πολιτικούς λόγους προφανώς. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω την αγωνία της αντιπολίτευσης να βρει ένα πάτημα για να δικαιολογήσει την κατάσταση που οδήγησε τη χώρα στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Καταλαβαίνω επίσης το γεγονός ότι υπέγραψαν μια επιβλαβή συμφωνία, ότι θέλουν πια να το δικαιολογήσουν με όλους τους τρόπους. Τους θυμίζω, όπως και χτες το είπαμε και το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν μπορούμε να έχουμε διπλά στάνταρ. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε διπλά κριτήρια. Κάποιος να εφαρμόζεται τα κριτήρια για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σε άλλους όχι. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα μείνει στο γράμμα της συμφωνίας, διότι δεν είναι διεθνής ταραξίας. Η Ελλάδα δεν είναι διεθνής ταραξίας. Είχαμε εξάλλου προειδοποίηση από τον Ιούνιο του 2018, όταν ο κύριος Καμένος κατώθηκε στο στυλό του κύριου Κοτζιά και μετά στην επικύρωση της συμφωνίας με τη Συμμαχία των Προθήμων στην τότε Ελληνική Βουλή, ότι η συμφωνία αυτή. Θα μπλοκάρετε την ενταξιακή. Είχαμε πει ότι θα ελέγχουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Είχαμε πει ότι θα ελέγχουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σας θυμίζω, δεν έχουν αρχίσει, διότι δεν μπορούμε να έχουμε διπλά στάνταρ και διπλά κριτήρια στην ένταξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτό λέτε. Και θα κάνουμε από την ώρα που θα ξεκινήσουν, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ξεκινάμε και επιτηρούμε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας. Διότι η υπόθεση των μακεδονικών προϊόντων που θέλει ο κύριος Βαρμένος να ξεχάσει είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι μια σπουδαία υπόθεση για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν επενδύσει ζωή και κόπο σε αυτό και δεν δικαιούται κανένας να δημιουργεί θολές εντυπώσεις για τις δουλειές των ανθρώπων. Ορίστε, κύριε Βαρμένο. Αμέσως. Τι είπε η κυρία Σπυράκη? Κυρία Σπυράκη είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στείλει θετικό μήνυμα στους μετανάστες. Ήταν 5.500 στη Μόρια, γίναν 12.500. Όχι, δεν έρχονταν χιλιάδες. Μισό λεπτό, κυρία Σπυράκη, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω ότι τους πρόσφυγες τους δίνει θετικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία ή οι υπουργοί της ευθύνονται επειδή έρχονται οι πρόσφυγες. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Εγώ μιλάω με βάση την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι τα fake news. Και λέω το εξής. Λέγανε τότε, λέει και το επανέλαβε τώρα η κυρία Σπυράκη, θα φρονήσουμε τα θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή, τόσο γύρω τι κάνετε, πώς θα τα φρονήσετε? Θα βυθίσετε τις βάρκες? Γιατί πολλαπλασιάζονται οι ροές, αφού εσείς είστε αποτελεσματικοί στη φύλαξη των συνόρων? Ποιον κοροϊδεύετε, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά? Δεν θα το χάψει ο κόσμος? Δηλαδή, τι κάνατε τώρα? Γιατί λέω? Εγώ λέω το εξής. Εγώ τι έλεγα όταν ήμουν κυβέρνηση, τώρα λέω όταν πάω έξω, το ίδιο λέω, κύριε Παυλόπουλε. Ναι, τώρα που είπε η κυρία Σπυράκη λέτε σωστά και ότι έχει και άλλη υπόσταση. Του παραδώσατε λύσεις και η αλήθεια δεν είναι τελευταία αυτή. Φορά, δεν παραδώσατε εγώ πριν από 15 μέρες. Ένα μείζον ζήτημα. Θα σας πω. Μα φυσικά ένα δύσκολο πρόβλημα διαχειριστούν. Ναι, αλλά δεν το παραδώσατε με λύσεις. Ένα δύσκολο πρόβλημα θα διαχειριστούν. Δεν το παραδώσατε με λύσεις. Εμείς λέμε λύση. Μα λύση, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχει λύση. Δεν που υπάρχει λύση. Και δεν τη δώσαμε. Όχι, υπάρχει λύση. Δηλαδή, να είχαμε λύσει το πρόβλημα το προσφυγικό από μόνη μας μια χώρα η οποία βρίσκεται εμπρός στο φυλακή. Ναι. Μισό λεπτό. Όχι, ακούστε με. Δεν θα συζητήσουμε. Όχι, δεν έχουμε αυτό το χρόνο. Ένα λεπτό. Ναι, λέω το εξής. Ένα λεπτό. Εγώ ένα είπα λεπτό. Το εξής. Κύριε Παυλόπουλε, έχω και εγώ μια υποχρέωση. Τι λέω το εξής. Κύριε Παυλόπουλε, Αθηνάς. Παρακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι παρατηρητής. Είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Λέμε. Εποφεληθείτε από το διπλωματικό κεφάλαιο. Πέστε, αν δεν θέλετε να πείτε μια συγγνώμη, όχι σε εμάς που στοχοποιήσατε, μάλιστα, ως μη πατριώτες. Θυμάστε, στην ίδια χώρα κατοικούμε, κύριε Παυλόπουλε. Τι συνέβαινε πριν μισό λεπτό? Δεν σας είπα. Όχι, δεν θα έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα με εσάς. Όχι, μισό λεπτό. Ακούστε με. Ναι, αλλά παρακαλώ για σύντομες τοποθετήσεις, θα προλάβουν όλοι. Ναι, εντάξει. Μισό λεπτό όμως, κύριε Παυλόπουλε.
Πριν τελειώσει, κυρία Σπυράκη, λέγατε, δώστε μου το λόγο, δώστε μου το λόγο. Τώρα δεν το δίνετε το λόγο στον κύριο Μηδονάκη. Όχι, ακούστε, δείτε. Είναι η κυβέρνηση, είναι εξωματική αντιπολίτευση. Άρα, οι πολλοί να φύγουμε. Όταν είπα να φύγετε, είπατε ότι θέλατε να πείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Να κλείσουμε, γιατί έχουμε και δουλειά στο κέντρο. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση εξωματική αντιπολίτευση. Παρακαλώ πολύ. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Και όπως βλέπετε, προσπαθώ να απαντήσω. Αλλά σε εύλογου όνου. Ελάτε. Πείτε μου, τι θέλετε να κάνω, να σταματήσω. Όχι, ολοκληρώστε τη φράση σας. Τι να κάνετε. Δεν έχω θέμα. Ολοκληρώστε τη φράση σας. Κύριε Παυλόπουλε, την τελευταία φορά που βρέθηκα στον ΟΑΣΕΤ, είπα το εξής. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μοιραστούμε. Αυτό έλεγα όταν ήμασταν κυβέρνηση έξω. Αυτό λέω και τώρα. Εγώ κινούμαι με όρους χώρας. Όχι με όρους κομματικού στο εξωτερικό. Ελάτε, όχι αυτό να που το κάνανε. Να το και στους ευρωβουλευτές σας εκεί, σε εκείνους που, καταψηφίζουν το λόγο, τον Μαργαρίτη. Αυτό που έγινε. Στείλετε κανένα μηνυματάκι SMS. Δεν όχι, να πείτε στους μακεδονομάχους τώρα που τους βγάλατε έξω. Ναι, είναι να βγάλατε τώρα τις περικεφαλαίες. Με τους ακραίους. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τους πείτε τώρα τους μακεδονομάχους ότι έχετε. Ελάτε, κύριε Μηδονάκη, για να κλείσω το παρόν. Κομμάτων οι οποίοι κυβέρνησαν και κυβερνούν. Λύση δεν ακούστηκε καμία και από τους δύο. Κυρία Σπυράκη έκανε το ατόπιο να πει ότι είμαστε ακραία ρητορική, να τα πει στον Πρωθυπουργό, στον πρόεδρό της, που στην ώρα του Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή σε ερώτηση του κυρίου Βαρουφάκη για το, μίλησε για αυστραλιανό μοντέλο, κυρία Σπυράκη. Αυστραλιανό μοντέλο είναι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως εγώ. Και αν δεν ενημερωθήκατε, να πάτε να ενημερωθείτε. Σας καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνετε, στο Μητσοτάκη να τα πείτε αυτά. Καλημέρα σας. Πήγε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Και αντί να πει τώρα να έρθει για τα Σκόπια, γιατί πάμε και για τα Σκόπια, για τη συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική, την οποία έρχονται θα την τιμήσουν κιόλας. Όχι θα την τηρήσουν, θα την τιμήσουν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και έρχονται τώρα να πούνε, όχι λέει, πρέπει να υπάρχει το προενταξιακό μοντέλο και να μπουν. Να μπουν οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία λέει όχι, η Ολλανδία λέει όχι. Εμείς λέμε βεβαίως, γιατί όχι, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλή, καλή συνέχεια. Για πάμε, κυρία τώρα. Πού πάμε? Στην Ελευθερία, Σπυράκη. Ναι. Πάμε στην Ελευθερία.